Θέλω καταρχήν να ευχαριστήσω όλους σας για την παρουσία, κύριε Υπουργέ. Σημερινέ βουλευτή, πρώην Υπουργέ και αυριανέ Υπουργέ, καλωσορίζω τον κύριο Βορύδη, ένα σημαντικό στέλεχος της παράταξής μας. Λέω καλωσορίζουμε όλο τον κόσμο που είναι απόψε εδώ, το πλήθος, αλλά και η προσμονή της ελπίδας μες στην απόγνωση και στην αγωνία που βρίσκεται η κοινωνία σήμερα. Μάζεψε όλο αυτόν τον κόσμο, κύριε Υπουργέ, απόψε εδώ. Είναι πρωτόγνωρο για το χώρο του Λουτρακίου. Και πρωτόγνωρες οι παρουσίες και το πλήθος των ανθρώπων σε όλες τις πίτες, σε όλες τις περιοχές της Κορινθίας μας. Είπε ο Χρήστος πριν, αναφέρθηκε προσωπικά, στην ουσία φωτογράφησε, σκιαγράφησε, την κοινωνία ολόκληρη για τον κύριο Βορύδη. Πράγματι, η κοινωνία μας είχε ποτιστεί στο παραμύθι, γιατί δεν είχε τη δύναμη να ακούσει την αλήθεια. Αυτή είναι μια σκληρή, αλλά πραγματικότητα που ζήσαμε. Γι' αυτό ακόμη και σήμερα, αυτή την αλήθεια που οφείλουμε όλοι να λέμε, αλλά και όλη η κοινωνία να είναι έτοιμη να ακούει, γιατί αυτή είναι χρήσιμη, ίσως μέσα από αυτή την καταστροφή που ζούμε να είναι η ευκαιρία να συμβεί στην κοινωνία μας. Διότι βλέπετε παραμύθι στο παραμύθι, γιατί οι σημερινοί το έχουν τερματίσει, έχουν τερματίσει τα πάντα, ίσως είναι η αφορμή να ξαναγίνουμε κανονικοί και άξιοι στην πατρίδα μας. Να δουλεύουν περισσότεροι και όχι για να ζήσουν οι άχρηστοι, να στριμώχνουμε και να ισοπεδώνουμε αυτούς που είναι δημιουργικοί και παραγωγικοί στην κοινωνία. Κύριε Υπουργέ, αγαπητοί φίλοι και φίλες, το κυρίαρχο που έχουμε απέτηση σήμερα και είναι αυτό που δικαιούται και να δοθεί η ευκαιρία, είναι η δυνατότητα για δουλειά και εισόδημα στον κόσμο. Αν δεν ανοίξουμε και δεν δώσουμε ευκαιρίες να δοθεί η δυνατότητα στην νεολαία, σε όλους τους ανθρώπους να έχουν δουλειά, να έχουν εισόδημα, όλα τα άλλα τα οποία θέλουμε, επιζητούμε και προσπαθούμε δεν έχουν απολύτως κανένα νόημα. Και ως προς την ευκαιρία της απόκτησης εισοδήματος, και αναφέρομαι στον ιδιωτικό τομέα που δημιουργεί και παράγει, αυτή η κυβέρνηση συνειδητά δεν το θέλει. Διότι 2 χρόνια και πλέον δεν μπορεί να έχει απάτες ή αυταπάτες, ούτε δικαιολογίες. Θα έπρεπε να γνωρίζει, και αν δεν γνώριζε και ακόμη δεν έχει καταλάβει, καλό θα είναι να πάνε σπίτι τους και να επιτρέψουν σε αυτούς που αξίζουν και μπορούν να δημιουργούν, να βγάλουν την πατρίδα μας από την καταστροφή στην οποία έχουμε περιέλθει. Καθαρές κουβέντες χωρίς μισά λόγια και η αλήθεια ολόκληρη. Από αυτό έχουμε ανάγκη. Γι' αυτό και ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, ο οποίος είναι ο κατάλληλος άνθρωπος, δυστυχώς σε αυτή την εποχή που φτάσαμε και στο κατάντημα, ο οποίος σε αυτά που πιστεύει, γιατί είναι μονόδρομος η παραγωγική δραστηριότητα της κοινωνίας μας, είναι αυτός που μπορεί, πιστεύει και όλοι μαζί να αλλάξουμε και να δημιουργήσουμε ευκαιρίες στην διαδρομή και στην κοινωνία μας. Με αυτές τις παρατηρήσεις και αφού συγχαρώ όλους που δημιούργησαν αυτή την ατμόσφαιρα απόψε, βεβαίως και τον κύριο Μαντά για την υποδοχή αλλά και για την αίθουσα την οποία μας παραχώρησε, θέλω κύριε Υπουργέ να σας καλωσορίσω και πάλι και να ευχηθώ σύντομα η πατρίδα μας να μπει σε κανονική πορεία και να ξεφύγουμε από αυτή την καταστροφή που ζούμε όλοι. Ευχαριστώ πολύ.